FD, δεύτερος Battlefield και πάμε Smashville. Πολύ περίεργοι χαρακτήρες για doubles ειδικά. Ενώ σε άλλα streams, σε άλλες χώρες βλέπουμε Sick and Gaming Watch, εδώ πέρα βλέπουμε Bowser και Pete. Μπορεί να κλείσει αυτό το stock στον Zestiros? Όχι, γιατί ο Έλικος τον σώζει με το να κάνει hit τον Bowser και να... με το να κάνει hit τον, την Peach, για να μην γίνει αυτό έτσι. Πάρα πολύ ωραίο κόμπο. Διαβάζει μπλε ομάδα ένα στον άλλον και έτσι μπορούν να συνεχίσουν αυτά strings. Ούτε λέξη δεν είπαν για αυτό το φόρθρο και απλώς το κόμπο έγινε. Φανταστικό, φανταστικό, αλλά και πάλι παρόλο που είχαμε αυτή τη συνεργασία δεν έχει αλλάξει και πολύ το αποτέλεσμα. SD του NES, εντάξει, ήταν σε ένα ψηλό ποσοστό, αλλά και πάλι τώρα η μπλε ομάδα είναι πολύ πίσω. Γιατί ο Κάντροφ δεν ασχαρτιώθηκε πως πεθαίνει εύκολα, θα φτάσει ψηλά σε ένα ψηλό ποσοστό. Η Peach όμως, floaty, lightweight. Ένα F-smash χωρίς rage τη σκοτώνει. Α, το NES. Εντυπωσιακό. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ένα τελείως αυτοκό παιχνίδι από όλα τα άλλα τα έχουμε δει. Οι ομάδες παίζουν ομαδικά, συνεργάζονται, βοηθάει ο ένας χαρακτήρας τον άλλον και δεν είναι απλώς ένα 2-1v1. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάλι βλέπουμε αυτή η συνεργασία του Gestures και του Elkos να αποδίδει μέχρι κάποιο σημείο. Διότι παρόλο που την έχουν, χάνουν συνεχώς το Metal Game και γι' αυτό λόγο χάνουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Σχετικά ψηλά ποστά στην κλαία ομάδα. Η κόκκινη ομάδα μπορεί να παίξει λίγο πιο free, να ρίξει αυτά τα kill moves τα οποία είναι πιο safe στα doubles. Πεθαίνει ο Ness. Ο Έλικος πάει για το cheesy edgeguard, για το spike. Δεν το καταφέρνει. Βλέπουμε συνεργασία του Τζέστερο με την Πιτ. Δεν ξέρω γιατί είναι εδώ. Ο Τζέστερος μου φαίνεται λίγο ανήσυχος. Έχει φάει πάρα πολλά εύση μας. Και αυτό λόγο έχει φάει πολλές φορές, έχει κάνει και το SD. Πιστεύω το δεύτερο game θα πάει πολύ καλύτερα για την πλέον ομάδα. Διότι ο Τζέστερος δεν έπαιξε στο 100%. Και η ομάδα γελάει. Πιστεύω... πάνε πολύ χαλαρά και αποδίδει αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάντα tryhards. Βλέπουμε μια κόκκινη ομάδα η οποία ευχαριστιέται το παιχνίδι. Γελάει όταν παίρνει, γελάει όταν γίνεται μια χασομάδα στο παιχνίδι. Το ζευγάρι αυτό μου φαίνεται πολύ δυναμικό, διότι και οι δύο περνάνε καλά όταν παίζουν. Ήρθαν εδώ πέρα να παίξουν ένα παιχνίδι το οποίο τους αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπουμε αυτό να κάνει transition επειδή η αγάπη για το παιχνίδι σε νίκες. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αποφασίζουν να πάνε Miiverse. Διότι τελικά το ban της Battlefield ήταν της κόκκινη ομάδας. Για να δούμε αν θα κάνει change το flow του παιχνίδι. Αν η ροή αυτού του παιχνιδιού θα αλλάξει καθόλου. Διότι έτσι όπως πηγαίναμε πριν, δεν το βλέπω καλά για την πλέον ομάδα. Για κάποιο λόγο ο Τζέστερος παίζει frontline και ο Bowser παίζει backline. Το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί συνήθως βλέπουμε τον heavyweight character μπροστά και τον lightweight character πίσω, όπως ας πούμε κάνει η κόκκινη ομάδα με την Peach να είναι πίσω και με τον Gandalf να είναι μπροστά. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πεθαίνει τόσο νωρίς ο Τζέστερος στο παιχνίδι, διότι παίζει frontline. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε. Όχι, δεν θα έπρεπε. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής λένε πως δεν δουλεύει. Και βλέπουμε τη σωστή επιλογή να παίξει Bowser αντίον Gandalf και Ness αντίον Peach και από τις δύο ομάδες. Διότι heavyweight με lightweight γενικά δεν είναι πολύ favorable για τους lightweight. Ειδικά στα doubles που μπορείς να ανοίξεις kill και να ζήσεις παραπάνω του. Miscommunication στην κόκκινη ομάδα αυτή τη φορά.
Βλέπουμε πως δεν συνεργάζονται τόσο πολύ σε μπλε ομάδα και αυτό μπορεί τελικά να αφήσει σε νίκη της μπλε, τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο, ίσα τα ποστά, περίπου ίσα, πολύ διαφορετικό παιχνίδι από πριν. Βλέπουμε το σχέδιο του χαρακτήρα να μπαίνουν στο play, να ζουν μέχρι 160%. Αυτό που ήθελα να δω όμως ήταν λίγο παραπάνω damage από τους lightweights του heavyweight, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι. Γιατί αυτή τη στιγμή οι lightweights παίζουν σχετικά αμυντικά. Όσο το είπα αυτό, ο Έλκος έκανε SD και ξαφνικά η μπλε ομάδα βρίσκεται 2 stocks πίσω. Δηλαδή είδαμε αυτά τα trades, αυτά τα το read από τον ROM, το damage από την pitch να οφείσουν σε 2 kills. Νομίζω αυτή θα είναι... Είπαμε, δυνάμει και ό,τι να μην δε. Πρέπει τώρα η μπλε ομάδα να ανεβάσει πολύ το παιχνίδι της προκειμένου να νικήσει. Βλέπουμε λίγο misplays από την μπλε, δεν κάνουν sweet spot, δεν συνεργάζονται, έχουν σταματήσει αυτή τη συνεργασία. Μου φαίνεται πολύ ανήσυχη η παίχτηση αυτή τη στιγμή. Ρομ, εύκολο ντερ,